Να πάμε Θεσσαλονίκη. Γιώργο, Χρήσα, Θεσσαλονίκη. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καλημέρα. Δήμαρχε. Την πολύπαθη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν, κύριε Δήμαρχε. Έχετε ζητήσει με την κατάσταση που επικρατεί εκεί στην πόλη να μην ανοίξουν τα σχολεία καν, έτσι. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και ο Απόστολος Τζιτζικώστας και εγώ το Σάββατο με τον Πρωθυπουργό. Και με δεδομένα τα επιδημιολογικά στοιχεία της πόλης, της περιοχής, τα οποία μπορεί να είναι καλύτερα, αλλά βρισκόμαστε, ξέρετε, κάπου στις αρχές Νοεμβρίου ακόμα, που δεν ήταν καλά τα στοιχεία, να μην προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άρση του lockdown, σε οποιαδήποτε χαλάρωση, αν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά δεν το επιτρέψουν αυτό. Και σε αυτό εντάσσεται και το άνοιγμα της αγοράς, το άνοιγμα της εστίασης και κυρίως το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, κάτι που και εγώ προσωπικά, αλλά και εγώ όχι ως ειδικός, πολιτικός μηχανικός είμαι, αλλά συζητώντας με τους γιατρούς, θεωρούμε ότι τα δημοτικά σχολεία, έτσι όπως λειτουργούν στην πόλη μας, στη χώρα μας, συνεισφέρουν στο επιδημιολογικό φορτίο. Άρα, αν δεν φτάσουμε, κύριοι και κυρίες, σε κάποιο επίπεδο, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε όχι το τρίτο κύμα, την αναζωπήρωση ακόμα και εντός του Δεκεμβρίου στην πόλη μας, στην περιοχή μας, δεν πρέπει να συζητάμε για ημερομηνίες. Είναι κάτι εξαιρετικά επίφοβο. Μπορεί ίσως να γλιτώσαμε το μεγάλο κακό αυτή τη στιγμή από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ επίφοβο να επιστρέψουμε πίσω σε κακά νούμερα, ακόμα και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Και σίγουρα η Θεσσαλονίκη δεν θα δέξει και ένα τρίτο κύμα. Βέβαια. Είσαστε ο δήμαρχος της πόλης, κύριε Ζέρβα. Έχετε μια εικόνα. Γιατί ξέφυγε η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή, είχατε συνεργασία με τους επιστήμονες, με τον ΕΟΔΗ, να σας πούνε, κοιτάξτε κύριε Δήμαρχε, αυτό και αυτό συμβαίνει στην πόλη σας. Έτσι εμείς διαπιστώσαμε τη διασπορά. Σε αυτούς τους λόγους οφείλεται. Ελάτε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Εγώ βέβαια έτσι το αντιλαμβάνομαι, έχοντας περάσει και λίγο από την τοπική αυτοδιοίκηση για 2 τετραετίες. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Έχει γίνει κάτι τέτοιο? Κύριε Παπαδάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Θεσσαλονίκη αρχές Οκτωβρίου υπήρξε μέρα που είχε 3 κρούσματα. Ήξερε και τα ονοματεπώνυμα. Χαριτολογώ βέβαια. Ξέρετε, να υπάρχουν σε όλη αυτή την περιφερειακή ενότητα μόνο 3 κρούσματα. Και φτάσαμε μέσα σε ένα μήνα σε αυτά τα νούμερα. Σαφέστατα έχουμε αυτή την εικόνα. Σαφέστατα τη μετέφερα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό το Σάββατο, στο τι έφταιξε. Το θέμα βέβαια είναι αυτή τη στιγμή να μην γυρίσουμε πίσω. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο. Το σημειώνω όμως βέβαια αυτό. Το σημειώνω. Εγώ δεν θέλω να δημοσιοποιήσετε τα παράπονα τα οποία κάνατε στον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά σας τιμά που λέτε ότι έχει άποψη και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι φτωχός η κέντρη της υπόθεσης. Προφανώς, ξέρετε, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός, πολλές φορές είναι και λίγο άχαρος. Όπως και ο ρόλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Παίζει ρόλο και η απόσταση. Δύσκολα. Για μισό παίζει. Λεπτό, παίζει ρόλο και η απόσταση. Παίζουν όλα αυτά. Και ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τον Πρωθυπουργό, και όχι μόνο από αυτόν, αλλά και από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ήταν πριν από λίγες μέρες εδώ στην πόλη μας, ήταν ότι πρέπει να τοποθετηθεί ένας συντονιστής της πολιτικής προστασίας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουν να κάνουν είτε με εμάς τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε με τους υγειονομικούς, είτε με την ελληνική αστυνομία, να υπάρχει ένας άνθρωπος που να συντονίζει. Σήμερα, χθες ήταν η Θεσσαλονίκη, αύριο μπορεί να είναι η Θεσσαλία. Μεθαύριο μπορεί να είναι κάποια άλλη περιοχή της χώρας μας. Θα πρέπει εκεί πέρα να υπάρχει αυτός ο συντονισμός και ο καθένας να συνδράμει με τις δυνατότητες που έχει, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει και όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Ξέρετε, αυτό είναι ένα κακό το οποίο βρίσκεται, χτυπάει τοπικά. Χτυπάει συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματίες. Άρα, όλα αυτά πρέπει πολύ πιο συντονισμένα να τα αντιμετωπίσουμε και ίσως αυτό είναι ένα ενέχειρο για την επόμενη κρίση που θα έχουμε, ούτως ώστε να είμαστε όλοι πιο αποτελεσματικοί. Αλλά όλα αυτά πώς θα λειτουργούμε καλύτερα και όχι, ξέρετε, πώς δηλαδή θα αρχίσει το blame game, κάνατε ότι τι έφταξε, τι δεν έφταξε. Και λάθος με τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, διότι βλέπουμε τώρα τα μέτρα που λαμβάνονται στην Πάτρα. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε προβλέψει κάτι αντίστοιχο και για τον Άγιο Δημήτριο. Ξέρατε τι ο Δήμαρχος θα έπρεπε να το προβλέψει. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να το έχει εισηγηθεί ο Δήμος. 22 Οκτωβρίου είχε γίνει μια σύσκεψη, η τελευταία ίσως μεγάλη σύσκεψη που έγινε στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά είχαν τεθεί. Αλλά από εκεί και μετά εκείνο που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που στην Πάτρα οι συμπατριώτες μας έχουν αυτές τις οδηγίες και έχουν αυτή την στάση απέναντι σε ένα σημαντικό εορτασμό για τις την πόλη δεν είχατε Πάτρας, προφανώς εσείς. Τις οποίες προφανώς δεν είχατε εσείς.
Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις 26 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι τι κάνουμε σήμερα. Πώς μπορούμε να απαλύνουμε το πρόβλημα της πόλης μας, οποιασδήποτε άσκηση έχει πρόβλημα, και να αποφύγουμε τι μπορεί να γίνει οπουδήποτε άλλο. Ξέρετε, ξεκινάμε και μια περίοδο εορτών. Σήμερα είναι του Αγίου Ανδρέα, μεθαύριο του Νικολάου, της Βαρβάρας, του Ελευθερίου και όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε μια περίοδο με πολλές γιορτές, με πολλούς εορτασμούς. Πρέπει να είμαστε αρκετά φιδωλοί. Ξέρετε, όταν δίνουμε αυτές οι ημερομηνίες, 7 Δεκεμβρίου, 14 Δεκεμβρίου, 21 Δεκεμβρίου, εγώ αλλά θα τα ακούω λίγο αισιόδοξα για το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει. Εγώ κατάλαβα ότι υπήρξε και έλλειξη, το είπατε ξεκάθαρα, άλλωστε, συντονισμού και σε επίπεδο υγειονομικό αλλά και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Σας τιμά αυτό το οποίο λέτε, γιατί βέβαια έχετε και εσείς το ποσοστό ευθύνης που σας αναλογεί, αλλά έχουν και άλλοι. Εγώ βαρέθηκα να ακούω ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από κάποιους άλλους. Και αν θέλετε, όλοι φταίμε, κύριε Παπαδάκη. Ο καθένας έχει το ποσοστό ευθύνης που το αναλογεί. Ο καθένας, κανένας να μην αποποιηθεί την ευθύνη που έχει, αλλά το θέμα είναι πώς θα ξεφύγουμε από τη δύσκολη κατάσταση που είμαστε σήμερα και πώς δεν θα ξαναμπούμε σε μια αντίστοιχη που είναι πιο πίσω. Πρέπει οπωσδήποτε, κύριε Παπαδάκη, να αγοράσουμε χρόνο. Το τρίτο κύμα, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα έρθει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην περίοδο με τα εμβόλια, που θα έρθουν τα εμβόλια, στην περίοδο που θα έχουμε βελτίωση του καιρού. Μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε χειμώνα. Ήδη η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Κάπου έχει χιόνι. Μπαίνουμε σε γιορτές. Μην χαλαρώνουμε. Από τη μια πλευρά, κανένας μας να μην χαλαρώσει, αλλά από την άλλη πλευρά, ξέρετε εκείνο που είπα και στον Πρωθυπουργό, κοντά στο φυσικό θάνατο μην υπάρξει και οικονομικός θάνατος. Να μην γλιτώσουμε το φυσικό θάνατο και έχουμε πολλούς επιχειρηματίες, πολλούς επαγγελματίες, πολλούς εργαζόμενους, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο των Χριστουγέννων, να μπορέσουν να ενισχυθούν, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά, ούτως ώστε παράλληλα με την προστασία της υγείας να έχουμε και την προστασία της οικονομίας, και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στο 2021 με πολύ περισσότερη αισιοδοξία. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι την επόμενη φορά. Μακάρι την επόμενη φορά να πούμε ευχάριστα πράγματα. Να είστε γεροί και να προσέχουμε όλοι. Όλοι.